Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε στο Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιούλια και θα είμαι μαζί σας μία με δύο, όπως και καθημερινά. Και μπορεί να μην έχω την Αθηνά εδώ στο πλευρό μου, αλλά θα σας πω να μας ακολουθήσετε στα social media, προκειμένου να μην χάνετε λεπτό από όσα συμβαίνουν εδώ πέρα και να παρακολουθείτε και την Αθηνά στο σπίτι. Why not? Mad TV λοιπόν, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, τα πάντα έχουμε, και mad.gr για να μαθαίνετε όλα τα hot news. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε και να δείτε στο κανάλι μας την εκπομπή του Ανδρέα Ζουίτσα, Spill the Team. Τώρα πάμε σε εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς ο Ανδρέα Λάνθρη μπήκε στο ρεκόρ Guinness γιατί έγινε ο πρώτος πολλαπλά ακροτηριασμένος που ανέβηκε στο Everest. Παρά το γεγονός ότι είχε χάσει τα πόδια του, ήθελε να γίνει σπρίντερ. Μέσα σε ένα χρόνο ο Ανδρέα εντάχθηκε στην Ιταλική Εθνική Ομάδα Στίβου και στη συνέχεια κέρδισε ασημένια και χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Para Athletic από το 2016 έως το 2018. Από τότε ο Ανδρέα έχει στρέψει την προσοχή του στο πραγματικό του πάθος, στην ορειβασία. Πριν ξεκινήσει για την κορυφή του Everest, ο Ανδρέα αποφάσισε να κάνει το ρεκόρ ταχύτερης διαδρομής μιλίων μεγάλου υψόμετρου. Ο Ανδρέα ολοκλήρωσε λοιπόν το μίλι μέσα σε 9 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα και έγινε ο πρώτος κάτοχος αυτού του ρεκόρ. Η ανάβαση στο Everest αποδείχτηκε απίστευτα δύσκολη, αλλά ο Ανδρέα είπε ότι δεν σκέφτηκε λεπτό να τα παρατήσει. Ο ίδιος ανέφερε ότι το να μάθει να σκαρφαλώνει μόνο με τη χρήση των αντιχείρων και των προσθετικών ποδιών του δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί έπρεπε να κάνει τρομερή δουλειά στο κομμάτι της ισορροπίας. Αλλά πάνω απ' όλα έπρεπε να μάθει να εμπιστεύεται τα προσθετικά του μέλη. Τι να πω εγώ τώρα. Έχω πάρα πολλά να πω πάνω σε αυτό, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει τη δύναμη της ψυχής, νομίζω ότι όλα είναι εφικτά και ο Ανδρέα είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού. Και αν ο Ανδρέα μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, πιστέψτε με, μπορείτε και εσείς να κάνετε όλα αυτά τα πολύ πολύ μικρά μπροστά σε αυτό που μπορεί να σας προβληματίζουν και να σας φαίνονται μεγάλα τη δεδομένη στιγμή. Ένα μάθημα σήμερα το Fit Me Up και η πρώτη ενότητα της εκπομπής μας έδωσε, και έτσι λίγο μεγαλύτερη θέληση και πάθος για να πετύχουμε τους στόχους μας, και κυρίως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να προβληματιστούμε, αλλά και να προσδιορίσουμε αυτά που θέλουμε και να μην γκρινιάζουμε και παραπονιόμαστε για τα μικρά, γιατί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Πάμε τώρα σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ενότητα της εκπομπής μας, που σας έχω wellness tips, εννοείται. Ακούστε λοιπόν τι πρωτότυπο σας έχω πάλι. Για εσάς που δεν μπορείτε να αντισταθείτε στα pancakes, σας έχω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ στα pancakes, να το πούμε και αυτό. Pancakes λοιπόν από σπανάκι. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, τα βλέπετε κιόλας. Μην τα αποπάρετε και τα παρεξηγήσετε λόγω αυτής της πράσινης όψης τους. Είναι καλό. Γιατί πρόκειται για πολύχρωμες υγιεινές και απολαυστικές τηγανίτες που μπορείτε να τις φάτε είτε για βραδινό, είτε για brunch το Σαββατοκύριακο, και γιατί όχι και τις άλλες μέρες, άμα σας αρέσει το brunch. Για να απογειώσετε αυτά τα pancakes με σπανάκι, συνδυάστε τα με ντομάτα, αβοκάντο, τυρί cottage, λίγο τσίλι και λάδι. Το λίγο τσίλι εγώ θα αφαιρέσω, και κατά τα άλλα μπορεί να τις προτιμήσω, αν και ας είμαστε ειλικρινείς, ξέρετε ότι τις υγιεινές συνταγές και οι υγιεινές τροφές δεν τις προτιμάω. Τα pancakes βέβαια τα λατρεύω.
αλμυρά κυρίως. Τα λατρεύω, η μη γλυκά και η μη αλμυρά που είναι έτσι, βάζεις το σιρόπι και ταυτόχρονα βάζεις και το τυράκι. Και ναι, εντάξει, νομίζω ότι μπορείτε να τα προτιμήσετε και γιατί όχι να μην δοκιμάσετε αυτή την υπέροχη συνταγή. Τώρα, να σας πω ότι έρχεται καλεσμένος. Έρχεται καλεσμένος που για πολλούς έχει πραγματοποιήσει ένα όνειρο που μπορεί και εσείς να έχετε. Είναι ποδοσφαιριστής, θα το πω αυτό. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί πάμε σε break και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε και δεν θέλω να ξοδέψω τον τηλεοπτικό μου χρόνο. Θέλω αμέσως να υποδεχτώ καλεσμένο. Θέλω λοιπόν να υποδεχτώ τον ποδοσφαιριστή του Athens Καλυθέα FC, Σπύρο Βλάχο. Καλησπέρα. Γεια σου Σπύρο, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Θέλω να κάτσεις αναπαυτικά όσο μπορείς. Αναπαυτικότατα. Όλα τέλεια. Είσαι έτοιμος τώρα? Για πες, τι κάνεις, σε τι φάση σε πετυχαίνουμε? Είμαι πολύ καλά. Mm-hmm. Ασχολούμαι, όπως είπες, είμαι στην ομάδα της Athens Καλυθέας. Καθημερινά προπονήσεις. Η διαδικασία αυτή έχει αρκετό χρόνο, θα πω, από την καθημερινότητά μου. Είναι το μόνο μου βάσανο, αλλά και ευχαρίστηση. Όπως το έπες, κάπως ταυτίστηκα με αυτό σε αυτή τρία βόλεη. Βάσανο και ευχαρίστηση. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησες την ενασχόλησή σου με το ποδόσφαιρο? Γενικότερα θα σου πω πως ήμουν πολύ του αθλητισμού. Mm-hmm. Ήταν πολύ περίεργο. Παίζοντας στη γειτονιά, σαν μικρά παιδιά όλοι, ήρθε ένας κύριος, μου έδωσε ένα χαρτάκι και μου είπε δώσ' τους γονείς σου. Και έτσι ξεκίνησε η ενασχόλησή μου, θα σου πω, με το ποδόσφαιρο καθεαυτού. Δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου κάπως έτσι. Πήγα, γράφτηκα σε μια ομάδα την οποία την είχε αυτός ο κύριος, γιατί με έβλεπε και έπαιζα με τους μεγαλύτερους. Και έτσι μπήκα στη διαδικασία να σκέφτομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι για πάρα πολλά αγοράκια το να γίνουν ποδοσφαιριστές είναι το μεγάλο τους όνειρο. Ναι. Εσύ πώς νιώθεις που κατάφερες να κάνεις αυτό το όνειρο πραγματικότητα? Το να κάνεις ένα άθλημα, να σου το πω, το ποδόσφαιρο να γίνει επάγγελμα, είναι κάτι, όπως είπες, το θέλουν όλοι. Mm-hmm. Εγώ το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, το αγαπάω, το ακολουθάω πιστά. Δεν είναι εύκολο, γιατί είπες ότι και εσύ ασχολείσαι με το βόλεϊ. Ας, πονεμένη ιστορία. Ναι. Θέλει πολύ αφοσίωση, θα πω, και τρώει πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο, ειδικά όταν το κάνεις έτσι, επαγγελματικό επίπεδο. Εννοείται. Το επαγγελματικό το είπα έτσι κυρίως γιατί το βόλεϊ δεν θεωρείται επαγγελματικό στην Ελλάδα στις γυναίκες. Αλλά για εσάς θεωρείται επαγγελματικό. Δεν πάει όμως να λέει ότι το έκανες επαγγελματικά. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Ναι, είναι. Οι απαιτήσεις, μάλλον, όχι οι συνθήκες, οι απαιτήσεις είναι επαγγελματικές. Και γι' αυτό το λόγο θα πάω σε μια άλλη ερώτηση. Θέλω να μου πεις γιατί είναι και ένα ανταγωνιστικό άθλημα το οποίο έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Αν εσύ ποτέ σκέφτηκες ότι ίσως δεν πρέπει να το ακολουθήσεις επαγγελματικά ή αν σ' αγχώνει το μέλλον σε σχέση με τον αθλητισμό? Αυτό είναι που ταλανίζει πολύ κόσμο, γενικότερα στον επαγγελματικό αθλητισμό και θα σου πω κυρίως στην Ελλάδα. Ναι, στις αρχές, ειδικά με ένα τραυματισμό που είχα στο γόνατο, σε μικρή ηλικία, γύρω στα 17, εκεί άρχισα να μου μπαίνουν πολλές σκέψεις ότι ίσως αυτό, άμα ξανασυμβεί κάτι χειρότερο, αν θα το μπορέσω να το ακολουθήσω, αν σταματήσω, τι θα κάνω. Είμαι από τα παιδιά που έχουν περάσει σε μια σχολή και τα λοιπά, αλλά δεν την ακολούθησα. Συνεχίζω να είμαι με τον αθλητισμό. Καλά, με τις απαιτήσεις το θεωρώ και φυσιολογικό εν μέρει. Ναι, ειδικά όταν αλλάζεις και πόλεις, γιατί δεν είσαι σε μια πόλη σταθερά. Από εκεί και πέρα, είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούν πολλοί όσοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτό. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή, για να σε πάω και σε κάτι ευχάριστο, που είχες μέχρι τώρα στην πορεία σου, ποια ξεχωρίζεις και γιατί? Υπάρχουν πολλές. Εγώ πάντα βάζω το πρώτο μου επαγγελματικό παιχνίδι, mm-hmm, ως την καλύτερη μου στιγμή, γιατί εκεί ένιωσα ότι κατέκτησα αυτό που θέλω, αλλά ήταν η αρχή για να γίνει όλο αυτό που συνεχίζεται τώρα. Μάλιστα. Και πάμε τώρα, επειδή μιλήσαμε και για τις απαιτήσεις, να πούμε
τι σου δίνει κουράγιο προκειμένου να ανταπεξέλθεις σε όλες αυτές τις απαιτήσεις και σε όλες αυτές τις ώρες προπόνησης που είναι και πολύ επίπονες και για το σώμα σου. Εντάξει, κουράγιο, αυτοί που στηρίζουν πάρα πολύ σε όλα είναι η οικογένεια. Οι γύρω άνθρωποι, φίλοι σου. Δεν έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, στο τι μου δίνει κουράγιο. Είναι ότι πραγματικά το αγαπάω. Οπότε είναι η ζωή μου. Είναι μέρος τη. Χωρίς αυτό νιώθω ότι δεν μπορώ να ζήσω. Χωρίς το ποδόσφαιρο. Χωρίς τον αθλητισμό, όπως θέλεις. Όπως θέλει ο κόσμος, δηλαδή, μπορεί να το πάρει, να το δει. Το πρόγραμμα των προπονήσεων πώς ακριβώς διαμορφώνεται? Έχετε και πρωινές και απογευματινές, περιλαμβάνουν και προπόνηση ενδυνάμωσης, ανάλογα με τη θέση σου διαφορετική προπόνηση. Εντάξει, τις πρωινές προπονήσεις είμαστε όλοι μαζί. Υπάρχουν προπονήσεις οι οποίες θα μας πούν οι γυμναστές μας το τι πρέπει να κάνουμε, το τι πρέπει να δουλέψουμε για το σώμα μας. Συγκεκριμένα κάνουμε κάποιες εργομετρικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα μπαίνεις στη διαδικασία να ανταπεξέλθεις σε κομμάτια τα οποία σου λείπουν και να προχωρήσεις. Εννοείται υπάρχει και η ατομική προπόνηση πάνω σε κάθε θέση, η οποία δουλεύεται στη διάρκεια της προπόνησης, είτε με διπλή προπόνηση, όπως λες. Πάνω από τρεις φορές την εβδομάδα σε αγωνιστική περίοδο δεν μπορείς να κάνεις και κάτι άλλο, να κάνεις διπλές προπονήσεις. Αλλά πρέπει να προσέχεις τα πάντα. Διατροφές, τον ύπνο σου, όλα. Τι είναι αυτό που πρέπει να διαθέτει κάποιος προκειμένου να ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο? Γερά κότσια. Νεύρα. θα ακούσει πάρα πολλά. Ο κόσμος γύρω, όπως και εσύ άλλωστε το ξέρεις, σου λέει σιγά και τι κάνεις. Μια μπάλα κλωτσάς ή μια μπάλα βαράς ή τέτοιο. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να το βάλουν στο μυαλό τους και να δουν ότι πίσω από αυτό υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία στερείσαι, είτε με φίλους, είτε με οικογένεια, είτε μακριά από όλους, με τον ίδιο στον εαυτό τα βάζεις, γιατί κάθε εβδομάδα τα συναισθήματά σου αλλάζουν. Αυτό που θα πω είναι ότι γερά νεύρα. Έχει πονήσει η ψυχούλα μου, να ξέρετε, γιατί έχω ταυτιστεί πλήρως, καταλαβαίνω, έχω επίγνωση των καταστάσεων που περιγράφεις. Εσύ τι είναι αυτό που θα ήθελες να σου έχει πει κάποιος προτού ασχοληθείς επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο? Για ποιο στοιχείο θα ήθελες να σε έχει προειδοποιήσει? Εντάξει, όλα αυτά ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν το ήξερα, θα σου πω, στον οικογενειακό μου κύκλο. Γιατί κανένας δεν ασχολιόταν με το ποδόσφαιρο και κυρίως με την επαγγελματική διαδικασία παρά μόνο από την αδερφή μου. Το πρώτο πράγμα που μου είπανε και δεν το είχα καταλάβει ήταν αυτό, ότι πρέπει να είσαι πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός στη διαδικασία αυτή. Κάτι το οποίο στην αρχή δεν το είχα και πιστεύω ότι θα ήταν από πολύ πιο μικρή ηλικία να ήταν οδηγός μου σε πολλά πράγματα, ακόμα σε κουβέντες μου, συζητήσεις, μέσα στο γήπεδο. Θεωρείς ότι δικαίως το ποδόσφαιρο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή των σπορ στην Ελλάδα και θεωρείται ο βασιλιάς των σπορ? Δεν θα πω μόνο στην Ελλάδα. Ναι. Θα πω σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές χώρες. Εντάξει, όχι σε όλο τον κόσμο. Και όχι, δεν μπορώ, όχι, δεν θα πάω να καλύψω όλα τα υπόλοιπα, το βόλεϊ, τον μπάσκετ προς Θεού. Καλά, έτσι. Όχι, είναι η αλήθεια όμως. Εντάξει, απλά είναι ότι ενώνει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι τα συναισθήματα που δίνει όλο αυτό. Mm-hmm. Ότι σε όλες τις ομάδες, εντάξει, σε όλα τα αθλήματα, αλλά ας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Είναι ο βασιλιάς των σπορ, προσφέρει τα πάντα, νιώθω. Και μιας και είπες για όλα τα πρωταθλήματα, θα ήθελα λίγο να διευκρινίσεις και να μας πεις τις διαφορές που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα και οι ελληνικές συνθήκες σε σχέση με το εξωτερικό. Είναι χαοτικές, είναι χαώδεις. Εδώ ας μιλήσουμε, ας πούμε, για την κατηγορία που η Β' Εθνική, ας πούμε, που είναι η Athens Καλλιθέα, είμαστε πρώτοι και ελπίζω να το κατακτήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος της χρονιάς και να πάμε στην Α. Έχει μεγάλη διαφορά στη διαδικασία με την Α' Εθνική εδώ στην Ελλάδα. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι τόσο πολύ στην τηλεοπτική διαδικασία στον κόσμο και δεν δουλεύουμε σωστά για όλο αυτό. Ακόμα και στην Α' Εθνική, για να μπορέσουμε να το δείξουμε. Όλοι περιμένουμε, για παράδειγμα, να παίξει η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ. Εντάξει, είναι φυσιολογικό ότι παντού θα υπάρχει όλο. Αλλά εδώ στην Ελλάδα το έχουμε απομυθοποιήσει λίγο. Το έχουμε πάει πολύ
Νιώθω ότι είναι μια, το πάμε λίγο σαν μια παράσταση. Ναι. Εσύ... Δεν θα πω θεατρική, αλλά είναι πολύ κλειστό ο. Στην ομορφιά και θεατρική. Μια καλωστημένη παράσταση, τέλος πάντων. Εσύ, δεδομένου όλων αυτών που μου λες, θα τολμούσες να ανοίξεις τα φτερά σου και να κινηθείς προς το εξωτερικό? Είναι κάτι το οποίο. Θα το ήθελα το πάρα πολύ. Το βλέπω, το είχα δει λίγο στο μέλλον, στο παρελθόν. Δεν είναι κάτι που με φοβίζει. Απλά θα σου πω ότι η διαδικασία είναι ότι να πας κάπου, να αισθάνεσαι καλά και να είσαι καλά. Από όλα τα πράγματα. Από την αμοιβή σου, από το πώς θα κινηθείς εκεί, το να είσαι ευχαριστημένος. Εγώ το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον ασχολείται με τον αθλητισμό, το να φύγει από την Ελλάδα για να δει και κάτι άλλο. Γιατί σίγουρα θα γυρίσεις πίσω πολύ γεμάτος και με πολύ καθαρό μυαλό στο να δεις τη διαδικασία, το πώς πρέπει να ανταπεξέλθεις και το πώς πρέπει να κινηθείς γενικότερα. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες εξέλιξης στο εξωτερικό. Πέραν από αυτό, θα ήθελες να μου προσδιορίσεις λίγο και τα υπόλοιπα μελλοντικά σου σχέδια. Έχω 2-3 σκέψεις στο μυαλό μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Νομίζω ότι δεν θα το παρατήσω ποτέ. Δεν θα στα πω ακριβώς. Απλά θα σου πω ότι... Θα τη δώσω μια ιδέα, μια μικρή γεύση. Με το τι θα υπάρξει μετά το... Με τι θα ήσουν ευχαριστημένος να υπάρξει μελλοντικά, πέραν από μία πρόταση από το εξωτερικό που ενδεχομένως να δεχόσουν. Τώρα προς το παρόν να πάρουμε το πρωτάθλημα με την ομάδα την οποία βρίσκομαι. Ορίστε, αυτό. Και μετά τα μελλοντικά σχέδια... Βλέποντας και κάνοντας. Πάντα έχω στο μυαλό μου βήμα-βήμα. Σεζόν με σεζόν, θα σου αρέσει το πω έτσι. Να το διαχειρίζεσαι step by step και με ταπεινότητα, θα πω εγώ. Λοιπόν, έχει έρθει η στιγμή να πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break, αλλά εσείς πρέπει να μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε challenge, δεν θα τον αφήσω έτσι. Φύγαμε για break. Πανάκι. Είμαστε ξανά κοντά σας και είσαι έτοιμος για challenge? Όχι. Εντάξει, τώρα θα είσαι, γιατί θα σου βάλω διλήμματα. Δεν θα σου βάλω κάτι πολύ 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 δύσκολο. Δεν θα πονέσεις σίγουρα. Είσαι έτοιμος? Πάμε για το πρώτο. Για να δούμε. Λοιπόν, θα προτιμούσες μετά από κάθε νίκη της ομάδας σου να έπρεπε να παρηγορείς κάθε αντίπαλό σου ή να χάνεται, αλλά να σε παρηγορεί το μεγαλύτερό σου πρότυπο? Θα μπορούσα να πω τίποτα από τα δύο. Υπάρχει και αυτή η οψιόν, δεν ξέρω. Γιατί? Εντάξει, όχι, τώρα... πρέπει να διαλέξεις. Okay. Είναι δίλημα. Το να παρηγορήσω τον αντίπαλο, δεν θα το έλεγα. Να με παρηγορήσω το μεγαλύτερο μου πρότυπο, αν χάσουμε, ναι, γιατί θα μου δώσει δύναμη για τη συνέχεια. Okay, σωστό είναι. Έχει μια λογική. Μπράβο. Να πάρεις κόκκινη κόρτα στον πιο σημαντικό σας αγώνα ή να μην παίξεις για Να πάρεις λοιπόν κόκκινη κάρτα στον πιο σημαντικό σας αγώνα ή να μην παίξεις για 3 συνεχόμενους αγώνες. Μου λένε από πάνω ότι είπα κόρτα. Ναι, το άκουσα και εγώ αυτό. Το είπες και εσύ, κόρτα είπα. Ναι, ναι. Ευτυχώς λοιπόν με διορθώσατε, είδες, δεν το κατάλαβα. Κάρτα λοιπόν. Ή να μην παίξεις σε 3 συνεχόμενους αγώνες. Να πάρω κόκκινη κάρτα. Κόρτα. Στον πιο σημαντικό μας αγώνα, αλλά στο 95. Εντάξει, και έχει καθοριστεί το. Είναι πονηρός! Είναι πονηρός, παιδιά, δεν παίζω. Λοιπόν, να σε πιάνει νευρικό γέλιο κάθε φορά στην προπόνηση ή φαγούρα σε κάθε αγώνα? Έλα, αυτό είναι εύκολο. Νευρικό γέλιο στην προπόνηση. Γυμνάζεις και κυλιακούς. Ακριβώς. 2-1. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ εύκολο. Να πανηγυρίσεις τον γκολ της αντίπαλης ομάδας ή να βάλεις αυτόν τον γκολ? Πω, από αυτή η ερώτηση, όποιος την έφτιαξε, θέλει το κακό σου, νομίζω. Το ακούτε εσείς εκεί πάνω, ναι. Να βάλεις αυτόν τον γκολ ή να πανηγυρίσω τον γκολ της αντίπαλης ομάδας. Ναι. Ας πανηγυρίσω τον γκολ της αντίπαλης ομάδας, επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κόψει το πρωτάθλημα από κάποιον άλλον. Να σου πω, εμένα κάπως μ' αρέσει το να πανηγυρίσεις τον γκολ της αντίπαλης ομάδας, να σου δημιουργηθεί και νευρικό γέλιο. Τα συνδύασα όλες τις ερωτήσεις μαζί. Ή να βάλω αυτόν τον γκολ και να κερδίσουμε 4-0. Όχι, μην βάλεις μωρέ αυτόν τον γκολ. Δεν πειράζει. Όχι, παρηγόρησα. Αυτό ήταν σε άλλη ερώτηση. Είδες, έχω μείνει πίσω. Δεν λειτουργεί σήμερα. Πάμε στην τελευταία. Να μην σε ξέρει κανένας και να είσαι ο καλύτερος ή να σε ξέρουν όλοι, αλλά να είσαι κάποιος μέτριος. Να μην με ξέρει κανείς και να είμαι ο καλύτερος. Έτσι. Ήταν πάντα ο οδηγός μου αυτό.
Καταρχάς, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται, οπότε ναι, το να είσαι ο καλύτερος είναι απόλυτα. Δεν με πειράζει κιόλας, δεν με ξέρω. Φυσιολογικό. Και θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν το κάνεις για τους άλλους, το κάνεις για σένα. Σπέρα μου, έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αυτός ήταν ο Σπύρος Βλάχος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε γερά για πρωτάθλημα. Εννοείται, πάμε, είναι ο μόνος στόχος. Είμαστε πρώτοι, να το σημειώσουμε αυτό. Και θα συνεχίσετε να είστε, γιατί εδώ πέρα είμαστε ένα πολύ γουρλίδικο πλατό, μια πολύ γουρλίδικη εκπομπή. Ξέρεις, και πάνε όλα λάθος. Τέλος πάντων, αν πάνε όλα λάθος, μην κατηγορήσετε εμένα. Όσο για εμάς, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.